κεφάλαιο 3 και εδάφιο 8. Σελίδα λοιπόν 1035, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 8. «Εις εμέ των πλέον ελάχιστον πάντων των Αγίων, εδόθη χάρις αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού διαναγνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανής, εις τας αρχάς και στας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού, κατά την αιώνιον πρόθεση την οποία έκαμεν εν Χριστώ Ιησού το Κυρίου ημών, δια του οποίου έχομεν την παρησίαν και την είσοδον με πεποίθησιν δια της εις αυτόν πίστεως. Δια τούτο σας παρακαλώ να μην αθυμείτε δια τας υπερημών θλίψης μας, τα οποία είναι δόξα ημών. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού, να κραθεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων, δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθεμιλιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Εις δε των δυνάμενων υπέρ εκ περισσού να κάμει υπερ πάντα, όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία δια του Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, ο δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε εσείς αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, ένα σώμα και ένα πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδαν της προσκλήσεώς σας, ένας Κύριος, μία πίστης, ένα βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ, πάντων, ον επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Αμήν. Απόστολος Παύλος, ένας άνθρωπος ο οποίος ομολογεί για τον εαυτό του ότι είναι ελάχιστος πάντων των Αγίων, δεν είναι άξιος να ονομάζεται Απόστολος και είναι ο ελάχιστος των Αποστόλων, και επιπλέον ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ ήμουν βλάσφημος, διώκτης την Εκκλησία, της Εκκλησίας, γι' αυτό είμαι και ο ελάχιστος πάντων των Αγίων, όμως αγνοών έπραξα όλα αυτά εν απιστία. Και ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού, ο οποίος ήλθε να σώσει τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι εγώ. Και αυτή είναι η αλήθεια, αλήθεια λέει. Ήτανε ο άνθρωπος τον οποίο χρησιμοποίησε με μεγάλες δυνάμεις ο διάβολος εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των πιστών, αν ήταν δυνατόν να σταματήσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η πρόθεση, αλλά και αυτό είναι και ο αγώνας του διαβόλου και του κόσμου αυτού. Να σταματήσει το έργο του Θεού. Να σταματήσει το έργο του Θεού τότε, στα χρόνια της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, να σταματήσει το έργο του Θεού σε όλη τη διάρκεια των 2000 ετών της Εκκλησίας, να σταματήσει το έργο του Θεού τώρα, τις έσχατες ημέρες, αλλά σήμερα το σημαντικότερο, να σταματήσει το έργο του Θεού στη ζωή σου. Αυτή είναι η επιδίωξη, η προσπάθεια και ο αγώνας του διαβόλου
που είναι ο άρχον και βασιλιάς του κόσμου τούτου, ο Θεός του κόσμου τούτου, αλλά και όλων των υπηκόων του, των οπαδών του. Ζούμε σε έναν κόσμο εμπόλεμο πνευματικά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αυτός, ο οποίος έτσι ξεκίνησε, τέλειωσε όμως με μία ομολογία: όλη μου τη ζωή τον αγώνα των καλών ηγονίσθην, που ο Σαμσόν δεν τον αγωνίστηκε. Το δρόμο που ο Θεός είχε προσδιορίσει για μένα τον περπάτησα και τον τελείωσα, που ο Σαμσόν ούτε καν τον άγγιξε. Την πίστη μου διετήρησα, και ο Σαμσόν τη διετήρησε, αλλά την έχασε την πίστη και την αφιέρωσή του μέσα από τα πάθη του και τα φρονήματα τα κοσμικά που φιλοξενούσε στην καρδιά του. Γιατί αδερφοί, η σωτηρία χάνεται, η ευλογία χάνεται. Το ότι μας ευλόγησε ο Θεός δεν σημαίνει ότι θα είμαστε ευλογημένοι μέχρι το τέλος. Το ότι μας έσωσε ο Θεός δεν σημαίνει ότι θα είμαστε στην αρπαγή της Εκκλησίας το τέλος. Τότε ο Θεός μας αγάπησε δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει εκδίκηση ακόμη και σε δικά του παιδιά, δια του Ιησού Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι θα έρθει να κάνει εκδίκηση στους μη γνωρίζοντες τον Θεό, αλλά και στους μη υπακούοντες, στα λόγια του Χριστού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κανένας από μας δεν θα πάει χατηρικά στον ουρανό. Κατά χάριν δια της πίστεως θα φτάσουμε, αλλά με προσωποληψία κανένας. Αλλά πρέπει ακόμη να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι κανένας δεν θα πάει με τη δική του δύναμη, με τη δική του γνώμη, με τη δική του άποψη, και κανένας δεν θα φτάσει αν το βλέμμα του είναι στραμμένο στον κόσμο και στις προσφορές του κόσμου, όποιες και να είναι αυτές. Μα όποιες και να είναι αυτές, και με οποιοδήποτε όμορφο περιτύλιγμα και αν προσφέρονται στο λαό του Θεού. Γιατί δεν είναι το περιτύλιγμα, αλλά είναι η καρδιά. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν δεν αρνήθηκε την ουράνια οπτασία ποτέ στη ζωή του. Εξετίμησε τη χάρη που έκαμε ο Θεός να μεταμορφώσει τον χειρότερο των αμαρτωλών σε σκεύος εκλογής του. Να τον μεταμορφώσει αλλάζοντας και το σώμα του και την ψυχή του και το πνεύμα του. Να γράψει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Να του δώσει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και όλα αυτά δεν γίνανε σε ένα δευτερόλεπτο. Σε ένα δευτερόλεπτο έγινε η αναγέννηση. Μετά ήρθε το βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο. Μετά πέρασαν 3 χρόνια στην Αραβία και του δίδαξε το Ευαγγέλιο ώστε με παρησία να μπορεί να πει: το Ευαγγέλιο το δικό μου δεν είναι ανθρώπινο. Ούτε το παρέλαβα από ανθρώπους, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μου το δίδαξε. Αλλά και πάλι δεν ήταν έτοιμος. Αλλά 4 χρόνια, αλλά 3 χρόνια έπρεπε να μείνει στην Ταρσό, εκεί στην πατρίδα του, να περιμένει με υπομονή, μέσα στην απομόνωση, να περιμένει με υπομονή την κλίση, την πρόσκληση του Κυρίου, χωρίς βιασύνες, χωρίς πρωτοβουλίες προσωπικές και ανθρώπινες. Ποτέ δεν υπήρξε άφοβος. Εγώ δεν παθαίνω τίποτα. Αλλά ήξερε και με τα βεβαιότητας ομολογούσε εις πολλά πτεωμένα πάντες. Ποτέ δεν υπήρξε δυναμικός με ιδία δύναμή του. Πάντοτε έλεγε: με φόβο και τρόμο έρχομαι για να κάνω το θέλημα του Θεού. Και όταν ο Θεός αποφάσισε να τον χρησιμοποιήσει ακόμη πιο ένδοξα, τον πέρασε από μεγάλη θλίψη,
για να καταλάβει ότι δεν μπορεί να έχει καμία ελπίδα πια στον εαυτό του. Αλλά η ελπίδα του να είναι στηριγμένη μόνο σε έναν Θεό παντοδύναμο που εγείρει νεκρούς. Γι' αυτό και έχει αποκάλυψη, έχει φανέρωση. Έχει αποστολή, έχει έργο. Ο Θεός τον φροντίζει με περίσσια προσοχή. Με ιδιαίτερη φροντίδα. Γιατί είναι χρήσιμος για Αυτόν. Και σήμερα είναι ένα προσκλητήριο, αδελφοί, να αφήσουμε το Θεό να μας καταστήσει χρήσιμους σε Αυτόν. Σκεύη τιμίας χρήσεως γιατί. Γιατί υπάρχει και η πιθανότητα να γίνεις, να γίνω, να είναι κάποιοι σκεύη προσάτιμων χρήσιμων. Όπως ήτανε ο Φαραώ, στον οποίο ο Θεός επέτρεψε να γίνει Φαραώ και να αποκτήσει δυνάμεις, όντας σκεύος προσάτιμων χρήσιν, κατηρτισμένος προς απώλεια, ώστε μέσα από αυτόν να φανερωθεί η δύναμη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος όμως δεν είναι ένας από αυτούς. Ο Δημάς ήταν συνεργός του Αποστόλου Παύλου, χαρισματούχος. Ένας άνθρωπος με ωραίο μέλλον χριστιανικό και εδώ στη γη και στον ουρανό. Όμως αγαπήσα στον παρόντα κόσμο, απομακρύνθηκε, πήγε στη Θεσσαλονίκη και αν δεν πρόλαβε να μετανοήσει για να σωθεί ως διαπυρός, δεν θα τον δούμε ποτέ πια ξανά. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ομολογεί με την ταπείνωση που του πρέπει, με ταπείνωση αληθείας, ότι σε με τον πλέον ελάχιστον πάντων των Αγίων εδόθη χάρη του Θεού και μου εδόθη έργο πρώτον να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού. Σε μένα εδόθη η χάρις να ευαγγελίσω τον πλούτο του Χριστού που δεν εξιχνιάζεται από ανθρώπινη λογική. Και εδώ είναι, αδελφοί, ένα ωραίο χαρακτηριστικό του ευαγγελίζοντος την καλή αγγελία, ότι δεν ευαγγελίζεται φτώχεια αλλά πλούτο. Δεν ευαγγελίζεται σαλευόμενη δόξα αλλά αιώνια και ασάλευτο ουράνια βασιλεία. Φτωχός ο ευαγγελίζων πλουτίζει πολλούς. Φτωχός στη ζωή αυτή πλουτίζει πολλούς στον ουρανό. Αλλά και φωτίζει, να φωτίσω όλους τους πιστούς. Ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό. Γιατί ο Θεός, ο δημιουργός των πάντων, δημιούργησε το πνευματικό κόσμο, δημιούργησε το φυσικό κόσμο, τα πάντα δημιούργησε, τα στρατεύματα του πνευματικού κόσμου, τις υπάρξεις του φυσικού κόσμου. Γνώριζε τα πάντα, γνώριζε την αποστασία του χερούβ που επεσκίαζε νούμερο ένα ανάμεσα στους αγγέλους του Θεού. Και ένα μυστήριο, ένα σχέδιο αποκεκριμένο από αρχής ήταν ζωγραφισμένο στο Θεό, που το τέλος του ήταν αυτοί οι αδύναμοι, ουτιδανοί άνθρωποι να γίνουν όμοιοι με Αυτόν. Το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, μέσα στο οποίο είναι και κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Αυτό το μυστήριο που κανένας δεν το ήξερε και ο Θεός το αποκάλυψε τις έσχατες ημέρες με τους Αποστόλους και τους προφήτες του, ότι ο Θεός θα έλθει εν σαρκή για να συντρίψει τη δύναμη του διαβόλου.
Και όσοι δεχθούν τον Θεό εν σαρκή, που το όνομά του είναι Κύριος Χριστός Ιησούς, θα έχουν ζωή αιώνια. Διότι ο Θεός δι' αυτού έκτισε τα πάντα και τώρα έχει καταλάβει ποιος είναι, τι είναι και σε ποιους απευθύνεται. Και ύστερα από όλα αυτά θα γνωριστεί δια της Εκκλησίας εδώ στη γη. Σ' όλα τα επουράνια, σε αρχές και εξουσίες, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Να το ξαναπούμε λίγο αυτό. Μέσα από μας, σ' όλα τα επουράνια, άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, όλες οι δυνάμεις, οι αρχές και οι εξουσίες των ουρανών, μέσα από μας, όχι μόνο, αλλά και από όλη την Εκκλησία, όλοι τους οικουμένους, ο Θεός τους διδάσκει, τους αποκαλύπτει σε πουράνιες δυνάμεις τη σοφία Του. Πώς δηλαδή είχε προγραμματίσει μέσα από τον ταπεινωμένο, εξευτελισμένο και πεθαμένο άνθρωπο να φανερωθεί η πολυπίκυλος σοφία Του, η δόξα Του και η δύναμή Του. Είσαι μαρτύριο, είσαι ένα μαρτύριο του Θεού σε όλο τον ουρανό. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων και ο χειρότερος των αμαρτωλών είμαι εγώ, δια του οποίου ο Θεός διδάσκει, αποκαλύπτει σε όλο τον ουρανό τη σοφία Του, τη δόξα Του, τη δύναμή Του και τη σωτηρία Μου. Ασύλληπτα, ασύλληπτες σκέψεις, ασύλληπτα νοήματα, τα οποία όμως ο Απόστολος Παύλος τα έχει κατανοήσει και μας ζητάει να τα κατανοήσουμε, γιατί μόνο τότε θα θεωρήσουμε όλα αυτά τα οποία θεωρούσαμε σημαντικά ότι είναι ζημιά και σκύβαλα μπροστά στο έξοχνο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Μόνο αν κατανοήσουμε πώς μας βλέπει ο ουρανός. Δεν είμαστε ανθρωπάκια όπως είναι όλος ο κόσμος, νικημένα, ονειδισμένα, ξεφτυλισμένα, φυλακισμένα, πεθαμένα, με ένα μέλλον στη γέννα του πυρός. Είμαστε το φως του κόσμου. Είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Είμαστε η δόξα του Χριστού. Είμαστε η νύμφη του Χριστού. Είμαστε η εκκλησία του Χριστού. Είμαστε η δόξα των ουρανών. Είμαστε κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Είμαστε οι βασιλείς που θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Για αυτή τη σοφία, για αυτό το έργο εργάζεται ο Απόστολος Παύλος, ταπεινώνεται και λέγει «Ανάξιος είμαι». Χάρη έκανε ο Θεός. Πώς βρέθηκα εγώ μες στη δόξα του Θεού, ο διώκτης της Εκκλησίας η οποία ήταν αποκεκριμένη. Είναι ένα καινούργιο πρόσωπο που βγαίνει στην επικαιρότητα. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Γι' αυτό ομολογεί τώρα ο Απόστολος Παύλος ότι δια του Ιησού Χριστού πλέον έχουμε παρησίαν να εισέλθουμε στα Άγια του ουρανού. Τώρα, ακούτε, δια του Ιησού Χριστού έχουμε παρησία και είσοδο στα Άγια του ουρανού, μπροστά στο θρόνο της μεγαλοσύνης του Θεού, εκεί που δεν μπορεί να πάει κανένας άγγελος, εκεί που στα δεξιά στέκεται ο Χριστός και προσεύχεται και μεσητεύει για μας, εκεί που δίπλα είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, που εργάζεται το πλήρωμα της θεότητος για τον κάθε έναν από εμάς.
εργάζεται. Ο Θεός με την πατρική του αγάπη και φροντίδα, ο Χριστός με τη σωτηρία, ο Παράκλητος με ζωή και δύναμη. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μην αθυμείτε, μην αγανακτείτε που βλέπετε τις θλίψεις μου και τα δεσμά μου. Δεν είναι θλίψεις, είναι δόξα. Αλληλούια. Είναι δόξα. Είναι τιμή για μένα να ταλαιπωρούμε για να εκπληρώσω το ουράνιο σχέδιο του Θεού. Είναι δόξα για μένα να ζω για να αποκαλύπτεται μέσα από μένα και μέσα από όλους τους αδελφούς μου η πολυπίκυλο σοφία του Θεού, όχι στον κόσμο αυτό, αλλά στις αρχές και τις εξουσίες του ουρανού και στο διάβολο και στο σατανά, ο οποίος βλέπει την Εκκλησία και φρύτει. Γιατί είμαστε νικητές, είμαστε θριαμβευτές. Έχει επιτιμήσει ο Θεός και επιτιμά το διάβολο κάθε μέρα και συντρίβει το σατανά κάτω από τα πόδια σου, μικρέ και ασήμαντε αδελφέ μου, όποια ηλικία και να είσαι. Συντρίβει το σατανά που παρέσυρε το 1/3 των αγγέλων και τους έκανε επαναστάτες δικούς του εναντίον του Θεού, θέλοντας να γίνει όμοιος με τον ύψιστο και αυτόν τον τόσο δυνατό. Ο Χριστός, ο Θεός το συντρίβει δια του Ιησού Χριστού κάτω από τα πόδια σου, για να είσαι ελεύθερος να επιλέξεις Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Για να είσαι ελεύθερος να απορρίψεις παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία. Για να είσαι δυνατός να δαμάζεις το σώμα σου και να το αδουλαγωγείς. Για να είσαι δούλος του Θεού του Υψίστου και μάλιστα και σφόδρα αγαπητός, αν το θελήσεις. Γι' αυτό μη λυπήστε για τις θλίψεις μου, γιατί αυτές οι θλίψεις είναι δόξα Θεού στη ζωή μου, γιατί μέσα από αυτές τις θλίψεις ο Θεός εργάζεται σε σας σωτηρία και σε μένα ευλογία και καρποφορία. Και τώρα με την επίγνωση των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, του μυστηρίου του αποκεκριμένου προκαταβολής κόσμου δημιουργημένου μέσα στην καρδιά του Θεού και εκπληρωθέντος τις έσχατες αυτές οι μέρες και αποκαλυφθέντος τις έσχατες αυτές οι μέρες μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, έρχεται ο Παύλος και λέει τώρα προσεύχομαι για σας. Και πρέπει να γνωρίσουμε, αδερφοί, αυτό που δείχνει ο Θεός, τον Ιησού Χριστό, το αρνείο το εσφαγμένο, γονατιστό, να προσεύχεται για σένα στον ουράνιο Πατέρα. Αρνείο εσφαγμένο. Προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος για τους Εφεσίους, αλλά ο Χριστός προσεύχεται και είναι συγκλονιστικό αυτό, να δεις τον Χριστό να προσεύχεται για σένα. Να δεις τον πόθο της ψυχής του, τον πόνο της ψυχής του, την αγωνία, πιο μεγάλη αγωνία θα τολμούσα ανοήτως να πω από αυτήν που προσευχότανε λίγο πριν τη σύλληψη, τη σταύρωση και το θάνατο, αν και είναι η ίδια αγωνία, γιατί αυτή η προσευχή δεν ήταν για τον εαυτό του, αλλά ήταν για μας από εκείνη τη στιγμή. Συγκλονιστικό. Συγκινούμεθα πολλές φορές όταν ακούμε έναν άνθρωπο να λέει προσεύχομαι για σένα. Αλλά αδερφή, να έρθει ο Χριστός και να σου πει προσεύχομαι για σένα και να το δεις, είναι ασύγκριτο, μοναδικό. Το πιστεύεις, αδερφέ, ότι προσεύχεται για σένα ο Χριστός? Και τι προσεύχεται? Προσεύχομαι προς τον, λέει ο Απόστολος Παύλος, προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
προς τον Πατέρα που δεν εφίστη τον Υιό Του το μονογενή, αλλά τον έστειλε κατάρα υπερ πάντων ημών. Εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, είναι ο δημιουργός των πάντων, ορατώνται και αοράτων, δια να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού. Είναι πάρα πολύ σοβαρή προσευχή. Να δώσει ο Πατέρας όχι κάτι σε εσάς, όχι πολλά, αλλά να δώσει ανάλογα με τον πλούτο της δόξης Του. Έχω 100 ευρώ και δίνω 2. Δεν είναι πόσα δίνεις, αλλά πώς δίνεις. Προσεύχεται να δώσει ανάλογα με τον απεριόριστο πλούτο της δόξης Του ο Θεός στον κάθε έναν από μας. Καταλάβατε, αδερφοί, τι έχει ετοιμασμένο ο Θεός να δώσει τώρα; Γιατί τότε, αν σας δώσει ανάλογα με τον πλούτο της δόξης Του, θα κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος του Αγίου στον εσωτερικό άνθρωπο του. Είναι το πρώτο βήμα. Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει σε εσάς, και όταν το Πνεύμα το Άγιο έρχεται σε εσάς λαμβάνετε δύναμη, γιατί ο λαλών γλώσσα αναγνώρισε τον εαυτόν οικοδομή. Τι δύναμη όμως; Από ποιον; Από τον Πατέρα, κατά το ανάλογα με τον πλούτο της δόξης Του, ώστε ο εσωτερικός άνθρωπος, όχι ο εξωτερικός που φθήρεται κάθε μέρα, αλλά ο εσωτερικός που ανανεούται κάθε μέρα δια του Πνεύματος του Αγίου, ο εσωτερικός άνθρωπος να λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ανάλογα με τον πλούτο της δόξης του Θεού, για να μπορέσει να κατοικήσει τότε ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες των ανθρώπων. Δια της πίστεως που άπαξ εδόθη εις τους Αγίους τότε την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και δεν χρειάζεται συμπλήρωμα, πρόσθεση, εξυγχρονισμό, μοντερνισμό, παραδόσεις, γνώσεις. Τότε εδόθη και τώρα διατηρείται μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Με αυτή την πίστη προσεύχεται ο Χριστός να έρθει να, ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος, να έρθει να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας. Τι θα πει να κατοικήσει μέσα μας; Από τη στιγμή που γεννόμεθα, που αναγεννόμεθα, κατοικεί μέσα μας, αλλά πώς; Κατοικεί με την άνεση του οικοδεσπότη, κυρίαρχος της καρδιάς μας; Γιατί όσοι δεν έχουν το Πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Να κατοικήσει πλήρως, ιδιοκτήτης, κυρίαρχος. Και δεν μπορεί να κατοικήσει κυρίαρχος μέσα στην καρδιά μας ο Ιησούς Χριστός παρά μόνο δια της πίστεως της δικής μας και δια της προσευχής του Ιησού Χριστού. Εφόσον προηγούμενα δυναμώσει ο εσωτερικός άνθρωπος με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μην ξεχνάμε ότι η ζωή του χριστιανού είναι ουχή δια δυνάμεως ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τότε θα μπορέσετε, κρατεωμένοι δια Πνεύματος Αγίου κατά των εσωτερικών άνθρωπων, και εφόσον ο Χριστός κατοικήσει κυρίαρχος στην καρδιά σας δια της πίστεως, τότε και μόνο τότε θα μπορέσετε να ζείτε εριζωμένοι και τεθεμιλιωμένοι εν αγάπη, και να γνωρίσετε μαζί με όλους τους Αγίους ποιο είναι το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος της Βασιλείας του Θεού. Ποιο είναι το πλάτος, ποιο είναι το μήκος,
ποιο είναι το βάθος, ποιο είναι το ύψος. Και σήμερα που το διάβαζα θυμήθηκα μια όραση που μου είχε δείξει ο Θεός όταν ήμουν πολύ νέος, που είχα κάνει μια προσευχή και είπα, ο Απόστολος Παύλος, Κύριε, λέει ότι εξεύρωστη να επίστευσα. Και εγώ είπα, κάνε με να γνωρίσω κι εγώ σε ποιον επίστευσα. Τι είσαι, σωτήρας, λυτρωτής, Κύριος, τι είσαι? Αλλά κάνε με να το γνωρίσω μέσα στα βάθη της καρδιάς μου. Και εκείνη τη στιγμή με φέρνει σε έκσταση, σε όραση, δεν ξέρω, μπροστά μου πάντως βρέθηκε ένα βουνό, ένας βράχος, αυτό το ωραίο χρώμα που πάντοτε μου δείχνε, γκρι μπλε. Και εγώ μπροστά του έβλεπα τον εαυτό μου μπροστά σε αυτό το βουνό, ήταν ένα τόσο ανθρωπάκι, το βλέπα από μικριά. Και κάνω έτσι να δω το ύψος και δεν είχε τέλος. Κάνω έτσι να δω το μήκος και δεν είχε τέλος. Κοιτάω κάτω να δω το βάθος και δεν είχε τέλος. Και ήξερα και μπροστά ότι πήγαινε χωρίς τέλος. Και έκραξα, εξεύρω Κύριε τώρα εις ποιον επίστευσα. Είσαι ο άπειρος, ο αιώνιος, που δεν έχει αρχή και τέλος. Γνώρισα το ύψος σου, το βάθος σου, το πλάτος σου, το μήκος σου. Αιώνιος. Τότε θα μπορέσετε να καταλάβετε. Εμένα κατά χάριν βέβαια, αλλά σε όλους μας με αυτή την ωραία πορεία του μαθητού του Χριστού. Ώστε στο τέλος θα γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσαν γνώση. Και αυτό δεν το καταλάβαινα. Το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα, λέω, τι είναι αυτό Κύριε, ποια είναι η αγάπη σου που υπερβαίνει πάσα γνώση? Και με φέρνει ο Θεός να είμαι σαν ένα πουλάκι μέσα στο αυγό και ταυτόχρονα σαν ένας μεταξοσκόλικας μέσα στο κουκούλι. Και είχα μια ωραία ζεστασιά, γιατί αισθανόμουν ότι αυτή ήταν η παρουσία του Θεού, ήταν η ζωή μου. Αισθανόμουν τόσο όμορφα, αλλά ξαφνικά μεγάλωνα, δεν με χώραγε και το τσόφλι έσπασε και το κουκούλι τρύπησε και βγήκα και γνώρισα έναν κόσμο, έναν ήλιο, έναν ουρανό μπλε, ένα απόλυτο. Και είπα, αυτή είναι η αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει πάσα γνώση δική μας, μέσα στο κουκούλι του μεταξοσκόλικα και μέσα στο αυγό για το πουλάκι. Που είναι ωραία, είμαστε ωραία εδώ. Αλλά όμως θα έρθει η στιγμή και εύχομαι γρήγορα να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση. Βόηθα μας Κύριε όλους μας, σε παρακαλώ, τις έσχατες αυτές οι μέρες. Να τη γνωρίσουμε όχι σαν γνώση, αλλά σαν ζωή, σαν νοοτροπία. Και τότε θα πληρωθείτε. Με τι είναι αυτό άραγε, δεν ξέρω. Με όλο το πλήρωμα της θεότητος, με όλο το πλήρωμα του Θεού. Τι να είναι αυτό? Κάποια στιγμή εύχομαι να μας το φανερώσει, αλλά πιο πολύ εύχομαι να μας το χαρίσει. Και το καταπληκτικό. Σε αυτόν όμως που μπορεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνο να χαρίσει αυτά τα οποία νοούμε ή ζητούμε προσευχόμενος στο Θεό, αλλά από αυτά εδώ υπέρ εκ περισσού, πολύ περισσότερα να χαρίσει σε όλους μας. Πολύ περισσότερα από αυτά που προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος.
την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση και να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Πολύ λέει περισσότερα μπορεί, πότε όμως? Κατά την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα μας. Να λοιπόν τώρα ο δρόμος που μας δίνει ο Χριστός της αφιέρωσης, της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Μέσα στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου ο Θεός θα κάνει πολύ περισσότερα. Μπορεί υπερεκπερισσού να κάνει από αυτά τα οποία ζητούμε ή νοούμε. Σε αυτόν λοιπόν η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση και η λατρεία μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Σε αυτόν μόνο. Μόνο σε αυτόν ανήκει η δόξα. Μόνο σε αυτόν ανήκει η λατρεία, η προσκύνηση, η τιμή. Μόνο σε αυτόν. Γι' αυτό προτρέπει τώρα ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζοντας το μεγαλείο των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, γνωρίζοντας ποιος είναι ο Θεός ο αληθινός, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, ποιος είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας, ποιος είσαι εσύ, ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού, ποιο είναι το παρελθόν σου άθλιο, ποιο είναι το παρόν σου ένδοξο, ποιο είναι το μέλλον σου ασύγκριτο. Γι' αυτό ας προσέξουμε να μην ζήσουμε και να μην αποτύχουμε σαν τον Σαμσόν που είχε κάθε υπερβολή δυνάμεις Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ο Δέσμιος σας παρακαλώ, ύστερα από όλα αυτά, σαν συμπέρασμα, να περπατήσετε, να ζήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Όχι να ζείτε με το Πνεύμα, να περπατάτε δια Πνεύματος Αγίου, γιατί τότε θα περπατάτε αξίως της προσκλήσεώς σας πρώτον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, καθώς πρώτος σε δίδαξε ο Κύριος μας, μάθετε απ' εμού ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης πρώτον και πραότητος δεύτερον. Μόνο υπό της περηφανίας προέρχεται η αίρεση. Όταν βλέπεις και θυμώνεις και αγριεύεις σαν τον Σαμψόν και γίνεσαι και εκδικητικός, μάθε ότι είσαι υπερήφανος. Αν τσακώνεσαι είσαι υπερήφανος. Μην πεις αυτός φταίει. Είσαι εσύ υπερήφανος. Το ποιος φταίει δεν έχει σημασία, άστο στο Θεό. Το πρόβατο ποτέ δεν τσακώνεται με το λύκο. Ποτέ δεν τσακώνεται με το σκύλο. Δεν λέει δε φταίω εγώ αν του ρίξω κι εγώ καμιά. Το πρόβατο είναι και παραμένει πρόβατο και το καταφύγιο του είναι η γλίτσα του τσοπάνη. Είναι τα πόδια του τσοπάνη. Εάν θύμωσες, αν θύμωσα που θύμωσα, δεν μου μένει παρά να μετανοήσω και να πω Κύριε, κανένας δεν φταίει, εγώ φταίω. Γιατί ακόμη δεν έμαθα να είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Άρα δεν περπατώ αξίως της προσκλήσεως, άρα κινδυνεύω σαν τον Σαμψόν να βρεθώ σε συναισθηματική φόρτιση και να χάσω την αφιέρωσή μου, αφού πρώτα έχασα το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, εκδηλώνοντας την οργή μου και το θυμό μου, ενώ θα έπρεπε να εκδηλώσω την ταπείνωσή μου και την πραότητά μου. Συγχώρεσέ με Κύριε. Αμήν αδερφοί. Συγχώρεσέ με Θεέ μου. Συγχώρεσέ μας Κύριέ μου. Με τα μακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Αξίως της προσκλήσεως. Δεν γίνεται αν δεν είσαι μακρόθυμος, αν δεν συγχωρείς άμεσα. Ποιους? Τους εχθρούς σου. Όχι μόνο να τους συγχωρείς, να τους αγαπάς. Ποιους? Αυτούς που σε βλάπτουνε, αυτούς που σε ονειδίζουνε, αυτούς που σε κακοποιούνε. Όχι μόνο να τους συγχωρείς, αλλά να τους αγαπάς και να προσεύχεσαι σε αυτούς.
να υποφέρεις και τους ανυπόφορους, αλλά με αγάπη Χριστού. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο. Πρέπει να γίνουμε μιας γλώσσης και μιας φωνής για να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μας. Να σπουδάζουμε, να αγωνιζόμαστε στην ενότητα ο ένας με τον άλλον, με το σύνδεσμο της ειρήνης, ώστε 7 πράγματα να ισχύουν στην προσωπική μας ζωή. Γιατί είπαμε σήμερα το μήνυμα είναι νοοτροπία χριστιανική στην προσωπική μας και πραγματική μας ζωή. Πρώτον, ένα σώμα. Ένα σώμα με το Χριστό, ενωμένοι. Ένα σώμα με τα αδέλφια μας. Ένα σώμα, μέλη του σώματος του Χριστού. Μέλη αλλήλων. Δεύτερον, ένα πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιο, όχι άλλα πνεύματα, το πνεύμα του Χριστού. Όχι άλλες γνώμες, άλλες απόψεις, άλλα φρονήματα. Μόνο το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Όλοι μας και σε όλη μας τη ζωή. Νοοτροπία ζωής. Ένα πνεύμα. Τρίτον, μία ελπίδα. Ότι ο Ιησούς Χριστός μας προσκάλεσε η ζωή αιώνιων. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Δεν ελπίζουμε να μας ευλογήσει ο Θεός στα λεφτά μας, στις δουλειές μας, στα χαρίσματα, στα... Όχι, ελπίζουμε μία ελπίδα. Ότι θα είμαστε μέσα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Τέταρτον, ένας Κύριος. Ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Μης πάντες αδελφοί και δούλοι και δούλες. Δεν αναγνωρίζουμε άλλον Κύριο. Δεν ομολογούμε άλλον Κύριο, έναν Κύριο. Πέμπτον, μία πίστης. Η άπαξ δοσμένη από τους Αποστόλους και τους Προφήτες στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η οποία διατηρείται και σήμερα μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν χρειαζόμαστε άλλα Ευαγγέλια. Δεν χρειαζόμαστε άλλα πράγματα. Δεν χρειαζόμαστε πρόσθεση στο Ευαγγέλιο. Ένα το Ευαγγέλιο. Έκτον, ένα βάφτισμα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Ένα βάφτισμα ομολογούμε. Ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Ένα βάφτισμα. Όπως ήταν στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Όχι μπανιάρισμα. Όχι βάφτισμα βρεφών. Όχι βάφτισμα δωδεκαετούς. Ένα βάφτισμα, το βάφτισμα του Ευαγγελίου. Το βάφτισμα του Ιησού Χριστού και τέλος ένας Θεός και Πατήρ. Αυτός που κυριαρχεί στα πάντα, που ενεργεί πάνω σε όλα και κατοικεί μέσα σε όλους εμάς. Αμήν.